Λύση μέσω της ανταλλαγής οικοπαίδου στο θέμα της ανέγερσης νέου αστυνομικού μεγάρου στην Πάτρα βλέπουν δύο δημοτικές παρατάξεις, η ΡΑΠ, Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη, και οι αγωνιζόμενοι πολίτες, οι οποίοι προχώρησαν και σε κοινή ανακοίνωση για το θέμα. Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί το αίτημα των συμβούλων και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης προς το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα συζητήσει το μείζονο σημασίας θέμα της ανταλλαγής οικοπαίδων με την αστυνομία για την ανέγερση αστυνομικού μεγάρου. Θεωρούμε ότι το οικόπεδο δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο θα πρέπει να παραμείνει συστατικό μέρος του αρχαιολογικού χώρου. Υπενθυμίζεται πως χρόνιο αίτημα του Δήμου της Πάτρας είναι να μην γίνει το αστυνομικό μέγαρο δίπλα στο μουσείο, γιατί έτσι δεν μπορεί να αναπτυχθεί, να αξιοποιηθεί πολλή πλευρά και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Η πόλη θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να έχει ένα τουρ ημερήσιο, διήμερο, τριήμερο. Να κρατάει τον επισκέπτη, να έχει να του δείξει πράγματα θαυμαστής και αξιόλογης, αν θέλετε, αξίας, πολιτισμικής, κληρονομιάς, μόρφωσης του καθενός, παιδείας του καθενός και, αν το θέλετε, ψυχαγωγικής ανάτασης και ανακούφισης. Ο επισκέπτης να πίνει καφέ όλη μέρα στη Ρήγα Φεραίου και στην Αγίου Νικολάου δεν μπορεί να κρατηθεί στην πόλη. Η πόλη πρέπει να έχει να του δείξει άλλα αξιόλογα και θαυμαστά πράγματα που έχει από τον πολιτισμό της. Δεν είναι χώρα εδώ που έχει να αναδείξει Auschwitz, Dachau και οτιδήποτε άλλο. Είναι χώρα με βαρύ πολιτισμό, με, αν το θέλετε, και με σύγχρονη βαριά ιστορία. Το τωρινό αστυνομικό μεγαρό στην Ερμού έχει κατασκευαστεί πάνω σε δημοτικό ακίνητο, που παραχωρήθηκε δωρεάν από το Δήμο της Πάτρας το 1970. Να συσταθεί μια επιτροπή κοινή από το Δήμο και από την αστυνομία να εξετάσει τα άμεσα κιόλας, δεν μπορεί να αργεί αυτό, να εξετάσει όλα τα οικόπεδα που έχει στην κατοχή του ο Δήμος, αν θέλετε, αλλά και το κράτος το ίδιο, ούτως ώστε να βρεθεί καλύτερη δυνατή θέση και μακάρι το συντομότερο δυνατό να χρηματοδοτηθεί και να αναγερθεί ένα σύγχρονο αστυνομικό μέγαρο. Οι αστυνομικοί θέλουν οικόπεδο τέτοιο που θα γίνει ένα μέγαρο που θα υπηρετεί τις ανάγκες τους, θα έχει τις συνθήκες τις ωραίες της εργασίας τους και θα μπορούν και αυτοί να αποδώσουν τα μέγιστα για τη δύσκολη δουλειά που κάνουν. Δεν νομίζω ότι είναι σε αντιπαράθεση με την αστυνομία αυτό. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει λογικός άνθρωπος, παράταξη, πολίτης ή δημοτικός άρχων ή φορέας, ο οποίος δεν θα συνενέσει στην κατεύθυνση αυτή της εξεύρεσης της καλύτερης δυνατής λύσης για την πόλη. Αλλήμον αν δεν σχεδιάσουμε την πόλη μας πολύ πιο όμορφα και όπως της αξίζει, ανάλογα με τους θησαυρούς που έχει.